Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στη σημερινή παρουσίαση. Σας παρακαλώ γράψτε μου λίγο εάν ακούγεται καλό ήχος και θα αρχίσουμε τώρα τη σημερινή μας παρουσίαση. Λοιπόν, βλέπω πως είναι εντάξει, οπότε θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Όπως πάντα, ξεκινάμε την παρουσίασή μας με την παρουσίαση της τεχνολογίας και μετά λέμε τα τελευταία νέα της εταιρείας. Οπότε, ας ξεκινήσουμε. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Και ας ξεκινήσουμε. Βλέπουμε εδώ την πρώτη μας εικόνα, όπου είναι ένας καλλιτέχνης που... μια εικόνα που την... ένας πίνακας που τον φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας πριν από 100 χρόνια. Και σε αυτό το πίνακα ήθελε ουσιαστικά να απεικονίσει το κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος ο καλλιτέχνης τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την δικιά του εποχή. Προέβλεψε με αυτό το πίνακα ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφρύες γραμμές, τις οποίες μπορείτε να τις δείτε σε αυτό τον πίνακα. Και επίσης, ο καλλιτέχνης προέλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση μεταφορών στη Γη, έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι πλέον αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές, όπως βλέπουμε. Φυσικά όμως... όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούμε πλέον τα σύγχρονα, εκτός από πλεονεκτήματα, έχουν και κάποια μειονεκτήματα. Και βλέπουμε εδώ πέρα πως κάποια από αυτά είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο και ίσως κυριότερο πρόβλημα της λίστας μας, που είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Και γιατί είναι το κυριότερο? Ίσως επειδή, άμα δούμε για τα άλλα προηγούμενα προβλήματα, είναι προβλήματα για τα οποία, εάν εμείς πάρουμε κάποια απαραίτητα μέτρα, μπορούμε να τα περιορίσουμε έως αρκετά. Ενώ η μόλυνση του περιβάλλοντος, εάν δεν πάρουμε τώρα δραστικά μέτρα, δεν θα έχουμε μετά το δρόμο του γυρισμού, δηλαδή δεν θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τη φύση έτσι όπως ήταν πριν. Ο άνθρωπος όταν κατασκευάζει δρόμους, όπως ξέρετε, κάνει εισβολή στη φύση και όχι μόνο με την κατασκευή των δρόμων, αλλά και με πολλά άλλα πράγματα. Και καθώς η φύση έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως είναι επίμονος, όπως ξέρετε, φιλόδοξος και όλα αυτά τον κάνουν να ξεχνά ότι ο ίδιος καταστρέφει το κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για τη φύση, όπως ξέρετε, και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα που χρησιμοποιούμε εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων στην ατμόσφαιρα, τα οποία καυσαέρια με τη σειρά τους μολύνουν το περιβάλλον και προκαλούν διάφορες ζημιές. Με μία από αυτές, όπως ξέρετε, είναι η όξινη βροχή. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει όμως το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε έτσι αυτομάτως με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, που αυτοί οι σταθμοί λειτουργούν με τη σειρά τους με ορυκτά καύσιμα, όπου κατά τη διάρκεια της καύσης απελευθερώνονται διάφορα επικίνδυνα αέρια που επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο στόχος που έχουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
Σε διαφορετικά χρόνια με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο δεύτερο επίπεδο, όπου σε αυτό το επίπεδο δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων σε λάγκους, χαράντες, ποτάμια, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια. Αλλά κατέληξαν στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά σε αυτό το σημείο η τεράστια κατανάλωση υλικών αλλά και τα περισσότερα έξοδα είναι προφανής. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν το περασμένο αιώνα στην Γερμανία και στις μέρες μας έχουμε κάτι ανάλογο στην Κίνα. Το τραμ τροφού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους στο ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη φορά με το απλό τραμ που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Εδώ έχουμε τρεις εικόνες, όπου βλέπουμε στην αριστερή το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, αλλά σέρνονται από ένα σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway, Ανατολή Γιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας που είδαμε νωρίτερα στην εισαγωγή μας. Είναι υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δευτερού επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές, όπως ξέρετε, ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι κάποια καινούργια εφεύρεση και εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες που δείχνουν την διαφορετική χρήση των χορδών. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ βλέπουμε μία διατομή σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε τις δέσμες από σύρματοσχοινά ή τις χορδές, όπου με την εξαιρετική αντοχή τους εξασφαλίζουν την ακαμψία της γραμμής και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Κάτω από τις χορδές έχουμε το υλικό πλήρωσης. Έχουμε λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολυσίσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσουν να γίνουν οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες και πιο άνετες για τους επιβάτες, αλλά και πιο ασφαλής για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς λειτουργίας στο Κέντρο Τεχνολογίας της Λευκορωσίας και τώρα θα σας πω τα πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Βλέπουμε σε αυτή την εικόνα το ευέλικτο ή το χαλαρωμένο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μια τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Εδώ έχουμε το υπερελαφρύ. Η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι ο σπυροειδής σωλήνας με σύρμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εξωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για το τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν και ευθυνότερη στη συντήρηση.
Εδώ έχουμε το ημιάκαμπτο, όπου το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται διάφορα μοντέλα, όπως το Unicont, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018 οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4 σε 6 τόνους ένα όχημα. Εδώ έχουμε το άκαμπτο, όπου η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίταξη μεταφοράς έως και την ταχύτητα που φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και πάμε και στο τελευταίο της λίστας μας, όπου είναι το φορτίο. Στην δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν τη δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγάλος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκίμων της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, όπου είναι μια μεταφορά εμπορευμάτων τύπου Zones. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης την δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι έχει αφιερώσει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο τίθεται συχνά από επενδυτές είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Και φυσικά όχι μόνο από επενδυτές, αλλά και από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την εταιρεία. Και για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, θα πω σύντομα ότι σε μια καινούργια τεχνολογία έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβή σε εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, καθώς έχουμε τονίσει αρκετές φορές για το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα όχημα το οποίο είναι ασφαλής προς το περιβάλλον και να μην κάνει επικίνδυνες εκπομπές στην ατμόσφαιρα. Επίσης, είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από ένα κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται αποφιλικά προς το περιβάλλον είδη ενέργειας, την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει και τη βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας μονάδας υψηλής ταχύτητας Skyway είναι μόνο 0,075. Και μία υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε έδαφος από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και έτσι εκατομμύρια εκτάσεις εφορής γης κάτω από τις γραμμές θα παραμείνουν ανέγκυχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο. Και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μία λύση σχεδιασμού, αλλά και μία λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και εδώ λίγο ας δούμε τα υπολογισμένα δεδομένα διαφοράς του δεύτερου επίπεδου, όπου βλέπουμε στην πρώτη μας εικόνα ένα όχημα το οποίο προορίζεται για αστικές μεταφορές, δηλαδή μέσα στην πόλη, όπου παίρνει το βαγόνι 14 άτομα και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ το άλλο όχημα το οποίο προορίζεται για μεγάλες αποστάσεις παίρνει 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει
βλέπουμε πως σε αυτό το διάγραμμα το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές. Παρατηρούμε ότι τα οχήματα της Skyway έχουν το μικρότερο ποσοστό και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος. Αυτό αποτρέπει τυχοσύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα ή ακόμα και ανθρώπους και φυσικά μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγκυχτη, δηλαδή τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι όπως ξέρετε ότι για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφορά χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε τώρα τις συγκρίσεις της Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα ακολουθήσουν διαγράμματα, τα οποία θα βασιστούν πάνω σε αυτά τα εικονίδια και θα τα αναλύσουμε ένα-ένα. Οπότε έχουμε εδώ το πρώτο μας διάγραμμα, που είναι σχετικά με τις κεφαλόχιες δαπάνες. Παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα το έχει το όχημα που λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση. Και έχει το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Εδώ, σε αυτό το δεύτερο διάγραμμα που έχουμε τα ίδια οχήματα, βλέπουμε πως έχουν ανέβει τα ποσοστά λίγο πολύ σε όλα τα άλλα μέσα μεταφοράς. Παρατηρούμε όμως πως τα οχήματα της Skyway συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό και έχουν πολύ μεγάλη διαφορά με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Εδώ όμως, σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, βλέπουμε και άλλα μέσα μεταφοράς και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικοί μεταφορές, που αν θυμάστε, τις οδικές μεταφορές τις είδαμε νωρίτερα σε ένα άλλο διάγραμμα να έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό, που ήταν σχετικά με την ΤΑ. Και τα οχήματα της Skyway παρατηρούμε πόσο μεγάλη διαφορά έχουν με τις οδικές μεταφορές, αλλά και όχι μόνο. Βλέπουμε άλλα μέσα μεταφοράς, όπως για παράδειγμα ο σιδηρόδρομος, που σε αυτή την περίπτωση πιάνει δεύτερη θέση. Βλέπουμε πόσο μεγάλη διαφορά έχουν με τις οδικές μεταφορές. Τώρα, σε αυτό το διάγραμμα που είναι σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, βλέπουμε πως το τελεφερίκ καταναλώνει τη μεγαλύτερη ενέργεια. Μετά από αυτό, με αρκετά μεγάλη διαφορά, έχουμε το όχημα μαγνητικής αιώρησης, βλέπουμε το αεροπλάνο, τις οδικές μεταφορές, το σιδηρόδρομο και τέλος τα οχήματα της Skyway που συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό. Και τώρα, σε αυτό το διάγραμμα που είναι σχετικά με την μεταφορική ικανότητα, βλέπουμε πως για πρώτη φορά τα οχήματα της Skyway έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό, όμως είναι ένα θετικό προσόν που έχουν εδώ το μεγαλύτερο ποσοστό, όπως καταλαβαίνετε. Με μικρή διαφορά βλέπουμε το μετρό και μετά έχουμε το τραμ. Και τώρα, σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα, βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο, και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα, ας φύγουμε λίγο από τα διαγράμματα και θα σας δείξω λίγο τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματικών φορτίων και μικρών φορτίων, όπου νωρίτερα σας είπα λίγο για το μικρό φορτίο. Το Unicorn, το όπως ονομάζεται αυτό το ξεχωριστό όχημα, με μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα παρά όλους αυτούς τους τόνους και είναι, όπως ίσως σίγουρα καταλάβετε, τα οχήματα που έχει κατασκευάσει η εταιρεία, που παίζουν το ρόλο του φορτηγού, δηλαδή της μεταφοράς των αγαθών.
Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 φορές, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Αναμένονται 4 ήδη που θα μας παρουσιάσει εταιρείες στο προσεχές μέλλον. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα ευρεσιτεχνία σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστρικά και πραστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Κάθε χρόνο σε αυτό το χώρο διοργανώνεται το ECAFEST, όπου χιλιάδες επενδυτές μαζεύονται, συγκεντρώνονται από όλο τον κόσμο σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά της πλάνα και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία εκτίθονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε και η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα στο Εμιράτο της Σάρτζα. Το κέντρο καινοτομίας Skyway στην Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμβλεγμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση του ομίλου εταιρείων Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μία νέα λέξη στον πολυδομικό σχεδιασμό. Εδώ τώρα βλέπουμε διάφορα λογότυπα από εταιρείες που σίγουρα όλοι σας γνωρίζετε. Αυτές οι εταιρείες, ένα κοινό που έχουν, όπως καταλαβαίνετε, είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν όλες τους από το μηδέν. Στην αφετηρία τους ποτέ κανένας δεν φανταζόταν ότι μια μέρα θα έφταναν στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία τους και τις υπηρεσίες που προσέφεραν. Η τεχνολογία Skyway έτσι και αυτή ξεκίνησε δηλαδή σαν μια ιδέα ενός επιστήμονα και σιγά σιγά έγινε το έργο το οποίο βλέπουμε σήμερα. Και επειδή έχει και αυτή πάρα πολλά θα φτάσει μια μέρα αυτά τα μεγάλα ονόματα. Και γι' αυτό μην χάνετε την ευκαιρία σας, επενδύστε όσο ακόμα μπορείτε. Οι μετοχές όταν βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει καθώς ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και τώρα ας κάνουμε μία σύνοψη σε αυτή την πρώτη παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα φιλική προς το περιβάλλον. Ότι σκέφτεται τον άνθρωπο, προσπαθεί να τον εξυπηρετήσει με τον πιο εύκολο και οικονομικό τρόπο και παράλληλα φροντίζει και διατηρεί το πλανήτη μας. Και τώρα πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση με τα νέα, να υπενθυμίσω πως υπάρχει το chat, μπορείτε να γράψετε κάτι. Θα προχωρήσουμε τώρα, όπως είπα νωρίτερα, στα νέα της εταιρείας, όπου
είναι κυρίως αυτής της εβδομάδας, αλλά έχουμε, θα πω και κάποια νέα από την προηγούμενη εβδομάδα. Να υπενθυμίσω ότι τα links για αυτά τα νέα υπάρχουν πάντα στα chat που είναι για τους συνεργάτες της εταιρείας, που σίγουρα θα βρίσκεστε και εσείς εκεί. Τα νέα να πάρετε αυτή την πρωτοβουλία. Και φυσικά να διαβάσετε και τα υπόλοιπα νέα, γιατί φυσικά δεν λέμε όλα τα νέα, αλλά τα κυριότερα και κάποια κομμάτια. Οπότε προχωράμε. Θα ξεκινήσω με ένα νέο το οποίο έχω αναφέρει και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά είναι σημαντικό και γι' αυτό θα το πούμε πάλι σήμερα. Η εταιρεία στις 19 δεκάτου αλλάζει υποστάδιο και θα πάμε στο 14,3, όπως βλέπετε. Το τρέχον υποστάδιο που είναι ακόμα διήρκησε 17 μήνες και τώρα ας κάνουμε μία μικρή υπενθύμηση για αυτά τα επιτεύγματα που κατόρθωσε η εταιρεία σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ας ξεκινήσουμε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου έγινε η πιστοποίηση της μεταφοράς χορδών, πέρασε στην Σάρτζα. Οι αρχές στο Εμιράτα έδωσαν άδεια για τη δοκιμαστική λειτουργία του ελαφριού στίβου στο κέντρο δοκιμών. Η εκθεσιακή έκδοση της υψηλής ταχύτητας μεταφοράς χορδών βρίσκεται πλέον στο ειδικό περίπτερο του κέντρου δοκιμών. Ο εφευρέτης των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι ανακοίνωσε την υπογραφή των πρώτων 4 συμβάσεων για στοχευμένα έργα. Το έργο έχει λάβει μέρος στην έκθεση Expo 2020 στο Ντουμπάι, όπου κατά τη διάρκεια της έκθεσης των κέντρων δοκιμών το επισκέφτηκαν περισσότερες από 100 αντιπροσωπείες από όλο τον κόσμο. Έχει περάσει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας στην εργασία. 2 στηρίγματα αγκύρωσης έχουν εγκατασταθεί στην τροχιά 4, μήκους 2,5 χιλιόμετρων, η οποία έχει ενδιάμεσα στηρίγματα με άνοιγμα 144 και 288 μέτρα. Μετά στην Λευκορωσία παρουσιάστηκε η ευρύχωρη μεταφορά επιβατών που θα δοκιμαστεί στις βαριές γραμμές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ανακοινώθηκε ένα βελτιωμένο μοντέλο μεταφοράς χορδών υψηλής ταχύτητας με βελτιωμένη αεροδυναμική και πιο άνετο εσωτερικό, δηλαδή το σαλόνι. Στο επόμενο στάδιο, οι ειδικοί του έργου σχεδιάζουν να ολοκληρώσουν την κατασκευή και το φινίρισμα των στηρίξεων αγκύρωσης στις γραμμές 2 και 4 στη Σάρτζα και να εγκαταστήσουν ράγες και να δοκιμάσουν νέα μοντέλα μεταφοράς επιβατών και φορτίου. Αποκτήστε περισσότερες μετοχές πριν μειωθεί η έκπτωση, διότι μετά τις 19 δεκάτου μειώνεται η έκπτωση στις επενδυτικές προσφορές στο προσωπικό σας γραφείο και μέχρι τότε μπορείτε να πάρετε περισσότερες μετοχές με το ίδιο ποσό. Και τώρα πάμε στο επόμενο μας νέο. Η εγκατάσταση των σιδηροτροχιών στην πίστα δοκιμών 4 συνεχίζεται στο κέντρο δοκιμών 4. Το έργο υποστηρίζεται από εταίρους του έργου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου έχουμε εδώ πέρα κάποιες εταιρείες όπως το Al-Serial Kabir Construction και το Kaldari Engineering Works and International Engineering Consultants. Η εγκατάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Και εδώ, όπως βλέπετε, είδατε κάποιες εικόνες που σχετίζονται με αυτό το άρθρο. Αν διαβάσετε, επισκεφτείτε αυτή την ιστοσελίδα, θα δείτε και άλλες εικόνες εκεί πέρα, σχετικές με αυτό το άρθρο.
Και αυτά είχα να πω σχετικά με τα νέα για σήμερα. Δυστυχώς για αυτή την εβδομάδα δεν είχε πάρα πολλά νέα, οπότε έχουμε μόνο αυτά. Πριν σας καληνυχτήσω, να υπενθυμίσω ότι για μία ακόμη φορά να επισκεφτείτε τα news που έχει η εταιρεία. Μπορείτε και από το προσωπικό σας γραφείο, εκεί βγαίνουν κατευθείαν. Και από εκεί φυσικά να βλέπετε και όλες τις προσφορές που κάνει η εταιρεία. Εδώ τελειώνει η σημερινή μας παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα όπως πάντα. Και σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και ένα καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!